Καλημέρα. Πολλές φορές από την εκπομπή αυτή εδώ και πολλά χρόνια το φωνάζουμε κι εμείς ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί τα παιδιά με 21 χρόνια και πάνω να μένουν σπίτι τους, διότι έτσι δυσκολεύουν τη ζωή των γονιών τους. Γονείς αναγκάζονται να μην δουλεύουν, να μένουν σπίτι για να φροντίζουν τα παιδιά και θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους. Κύριε Δημητρόπουλε, μπορώ να πω ότι κατά την εγγραφή του θέματος υπήρχε μια ομοφωνία γενικότερα από όλους τους βουλευτές και εγώ ως βουλευτής γνωρίζαμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα, αλλά μπορώ να πω ότι η χθεσινή συνεδρία και τα λόγια, οι αναφορές των γονέων αυτών των παιδιών ήταν για μας μια γροθιά στο στομάχι και θα πρέπει να μεταφερθούν προς όλο τον κόσμο έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι το τι ακριβώς γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό τα λόγια ενός πατέρα, ο οποίος βρισκόταν στην Επιτροπή, ο οποίος μας είπε: αν δεν είχα τα λεφτά να στείλω τον γιο μου στο κέντρο απασχόλησης, αυτός θα πέθαινε πάνω στον καναπέ. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί σταματάς να σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο. Αυτή, αγαπητέ μου Σωτήρη, αυτή δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Τώρα, γιατί δεν τη βλέπει η πολιτεία τόσα χρόνια και έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται, αφήνοντας στο έλεος του Θεού τα παιδιά αυτά, δεν το καταλάβω ποτέ εγώ αυτό, αλλά έτσι είναι. Οι αναφορές των αρμόδιων φορέων και υπουργείων είναι ότι γίνονται προσπάθειες. Τι προσπάθειες γίνονται, για όνομα του Θεού δηλαδή. Υπάρχουν προγράμματα, λέει, τα οποία στηρίζουν. Μα πού τα προγράμματα. Η δική μας θέση και αυτή η οποία εκφράστηκε και από τους γονείς είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν θέλουν ούτε επιδόματα ούτε νοημοσύνη. Αυτό το οποίο χρειάζονται είναι η δημιουργία κρατικών δομών, κέντρων ημέρας, στα οποία τα παιδιά τα οποία συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί για, τόσο για θεραπείες όσο και για να απασχολούνται και καθημερινό επίπεδο, αφού αντιλαμβάνεστε ότι τα ιδιωτικά κέντρα ημέρας έχουν πάρα πολύ υψηλό κόστος για να καλυφθούν αυτές οι υπηρεσίες. Το υπομίζονται αποκλειστικά οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία και αντιλαμβάνεστε ότι με δεδομένο τις σημερινές συνθήκες υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία μένουν χωρίς αυτές ακριβώς τις υπηρεσίες. Αγαπητέ μου Σωτήρη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ξέρεις τι, εγώ τρελαίνομαι, πραγματικά τρελαίνομαι και νευριάζομαι με ποιο γεγονός. Εδώ σκορπάμε εκατομμύρια δεξιά-αριστερά, τα λαμόγια έχουν φάει εκατομμύρια από τα κρατικά ταμεία, κάτι διαβατήρια, κάτι από εδώ σούπα μούπες. Ένα κέντρο ημερής απασχόλησης. Ένα. Και τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να φτιάξουν. Αυτό ακριβώς είναι και που μας εκνευρίζει ιδιαίτερα. Σήμερα η Βουλή καλείται να ψηφίσει, να εγκρίνει ένα ακόμη συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Αλλά φαίνεται ότι για αυτά τα άτομα δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν υπάρχει πολιτική βούληση και απόφαση. Και μπορώ να πω ότι με μεγάλη μου λύπη, παρά το γεγονός ότι είπαμε ότι σε τρεις μήνες θα δούμε ξανά το ζήτημα, δεν φαίνεται να υπάρχει πολιτική βούληση για τη δημιουργία δημόσιων κέντρων στήριξης, κέντρων ημέρας. Αυτό είναι το οποίο ζήτησαν οι γονείς. Δεν ζητούν ελεημοσύνη, δεν ζητούν επιδόματα, ζητούν τα άτομά τους, τα παιδιά τους να βρίσκονται κάπου, να απασχολούνται, να έχουν τη θεραπεία τους όπως την έχουν όταν είναι κάτω από 21 ετών, έτσι ώστε να μπορούν και ήδη να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να επιβιώσει η οικογένειά τους. Αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε με διάφορους τρόπους να το προωθήσουμε προς την πολιτεία. Θεωρώ ότι το ότι συζητήθηκε στη Βουλή είναι το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ασκηθεί πίεση σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε αυτό το πάγιο αίτημα να γίνει πραγματικότητα. Γιατί αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, ότι είναι μια χώρα η οποία σέβεται τους ανθρώπους της, έχει δομές φιλικές προς τα άτομα με αναπηρίες, αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, αυτό δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά το κράτος και η πολιτεία θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτά τα άτομα. Σωστό Σωτήρη Ιωάννου, έχεις απόλυτο δίκιο. Και τι είναι καλό, ένα κέντρο ημερής απασχόλησης, ένα κέντρο πόσο στοιχίζει. Άμα δεν μπορούν να βρουν τα λεφτά, ας κάνουν έρανο παγκύπριο έρανο να τα βγάλουν τα λεφτά αυτά. Αφού είναι τόσο ανίκανοι να φτιάξουν ένα τέτοιο κέντρο και περιπέζουν τους γονείς εδώ και χρόνια. Γιατί εσύ τα βιώνεις τώρα αυτά. Αυτή η ιστορία είναι χρόνια πολλά πίσω πάει. Παραμύθι στο παραμύθι. Λοιπόν, Σωτήρη μου αγαπημένε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ελπίζω η Επιτροπή εκεί. Την επόμενη...
και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε μακάρι. Να υπάρχει μία έστω πρόοδος σε αυτό το μακάρι. Πολύ σημαντικό ζήτημα. Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη Ιωάννου. Πάμε τώρα Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι. Πάμε στο Δημήτρη το Φιλιππίδη, τον εκλεκτό.